Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε το 329 μετά Χριστόν στην Αριάνζο, κομμόπολη της Καπαδοκίας. Από τον Γρηγόριο, επίσκοπο Ναζιάνζου και την Νόνα. Έχει δύο αδέρφια, τον Κεσάριο και την πασίγνωστη για την ευσέβειά της αδελφή Γοργόνια. Στην Ναζιάνζο διδάσκεται τη στοιχειώδη εκπαίδευση, ενώ τη μέση στην Κεσάρια, όπου γνωρίζεται με το συμμαθητή του Μέγα Βασίλειο. Έπειτα πηγαίνει κοντά σε περίφημους διδασκάλους της ρητορικής στην Παλαιστίνη και στην Αλεξάνδρεια και τέλος στα πανεπιστήμια της Αθήνας. Οι σπουδές του διαρκούν 13 ολόκληρα χρόνια, από 17 έως 30 ετών. Μετά τις σπουδές στην Αθήνα, ο Γρηγόριος επιστρέφει στην πατρίδα του, μολονότι του προσφέραν έδρα καθηγητή πανεπιστημίου. Εκεί ο πατέρας του, επίσκοπος Ναζιάνζου, τον χειροτονεί πρεσβύτερο, αλλά ο Άγιος Γρηγόριος προτιμά την ησυχία του αναχωρητηρίου στον Πόντο, κοντά στον φίλο του, το Βασίλειο, για περισσότερη άσκηση στην πνευματική ζωή. Μετά όμως από θερμές παρακλήσεις των δικών του, επιστρέφει στην πατρίδα του και μπαίνει στην ενεργό δράση της Εκκλησίας. Στα 43 του χρόνια, ο Θεός τον ανύψωσε στο επισκοπικό αξίωμα. Έδρα του ορίστηκε η περιοχή των Σασίμων, την οποία ποτέ δεν πείμανε λόγω των αριανών κατοίκων της. Όμως ο θάνατος έρχεται να πληγώσει την ψυχή του με αλλεπάλληλους θανάτους συγγενικών προσώπων. Πρώτα του αδερφού του Κεσάριου, έπειτα της αδελφής του Γοργονίας, μετά του πατέρα του και τέλος της μητέρας του Νόνας. Μετά από αυτές τις θλίψεις, η θεία πρόνοια τον φέρνει στην Κωνσταντινούπολη το 378 μετά Χριστόν, όπου υπερασπίζεται με καταπληκτικό τρόπο την Ορθοδοξία και χτυπά κέρια τους Αριανούς που είχαν πλημμυρίσει την Κωνσταντινούπολη. Η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη. Όλοι οι ναοί της βασιλεύουσας ήταν στα χέρια των αιρετικών. Όμως ο Άγιος δεν απελπίζεται. Μετατρέπει ένα δωμάτιο στο σπίτι που τον φιλοξενούσαν σε ναό και του δίνει συμβολικό όνομα. Ονομάζει το ναό Αγία Αναστασία, δείγμα ότι πίστευε στην Ανάσταση της Ορθόδοξης πίστης. Οι αγώνες είναι επικίνδυνοι. Οι αιρετικοί, ανεβασμένοι πάνω στις σκεπές των σπιτιών, του πετούσαν πέτρες και έτσι ο Άγιος Γρηγόριος δοκιμάζεται πολύ. Στο ναό της Αγίας Αναστασίας εκφωνεί τους περίφημους 5 θεολογικούς λόγους που του έδωσαν δίκαια τον τίτλο του θεολόγου. Μετά το σκληρό αυτό αγώνα, ο Μέγα Θεοδόσιος τον αναδεικνύει Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως το 381 μετά Χριστόν. Η Β' Οικουμενική Σύνοδος τον αναγνώρισε ως πρόεδρό της, όμως μία μερίδα επισκόπων τον αντιπολιτεύεται με ευτελή λόγο. Τότε ο Γρηγόριος, αηδιασμένος, δηλώνει την παρέτησή του, αναχωρεί στη γενέτειρά του Αριάνζο και τελειώνει με ειρήνη τη ζωή του το 390 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος άφησε μεγάλο συγγραφικό έργο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα φιλοσοφημένα 408 ποίηματά του, 18.000 περίπου στίχων. Είναι από τα μεγαλύτερα πνεύματα του χριστιανισμού
και από τους λαμπρότερους αθλητές της Ορθόδοξης πίστης. Η τίμια κάρα του φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος, ενώ το ιερό σκήνομά του φυλάσσεται στον ομώνυμο ναό του στην Νέα Καρβάλη.